Δηλαδή για τον κόσμο μπορεί να λέει κάποιος, ξέρεις τι, η Ανθή είναι ένα κορίτσι που ακριβώς επειδή μπορεί να φοβόντουσαν την οικογένειά της, δηλαδή να τις φερόντουσαν καλύτερα, δεν το έχει δεχτεί. Και εγώ γνωρίζω πολλούς ανθρώπους που ακριβώς γι' αυτό το λόγο έχουν δεχτεί πολύ περισσότερο bullying, που είναι αντιστρόφως ανάλογο δηλαδή. Γιατί για κάποιον φαντάζεται ότι είναι πιο εύκολο. Ενώ εκ των έσω πολλά πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Κοίτα, επειδή με σένα είναι λίγο διαφορετικό, εμένα ο μπαμπάς μου ήταν στην πολιτική πάρα πολλά χρόνια. Εγώ γεννήθηκα σε μια πολιτική οικογένεια, ενώ από τότε που γεννήθηκα ήταν εν ενεργεία. Και κάποια στιγμή σταμάτησε να είναι. Επίστεψέ με, εκεί υπήρχε μετάλλαξη σε πάρα πολλά πράγματα. Και... ναι. Και... αλλαγή συμπεριφοράς. Πολύ, πολύ. Έχω, ναι, έχω δεχτεί εκεί πολύ αλλαγή συμπεριφοράς. Τώρα δεν θέλω να πω βαρύγδουπες εκφράσεις. Είναι, φαντάζομαι ότι η πολιτική είναι και κάτι πολύ πιο ιδιαίτερο, ρε παιδί μου. Δεν είναι εξής ο χώρος του θεάματος. Είναι κάτι πολύ πιο ιδιαίτερο, μπαίνουν πολλά στη μέση. Τώρα που έχει περάσει λίγος καιρός, νιώθεις, ποια είναι η γεύση που σου έχει αφήσει όλη αυτή η διαδικασία των τελευταίων μηνών? Μετά το παιχνίδι, λες. Είναι γλυκιά, είναι γλυκόξινη, είναι πικρή. Γλυκόξινη. Είναι... τι? Πικρή δεν είναι σίγουρα. Σου είπα, δεν το μετανιώνω και είμαι 100% σίγουρη γι' αυτό. Γλυκιά επίσης δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω. Ήταν μια εμπειρία σαν... σαν εκλέρ. Όχι. Ωραία όμως είναι η εμπειρία. Φαντάζομαι ότι εκτός από εμπειρία είναι και μάθημα. Ενώ τόσο δυνατά πράγματα στη ζωή μας πάντα μας αφήνουν κάτι. Εσένα σου είχε αφήσει ένα μάθημα, σε εισαγωγικά όλο αυτό, σου είχε αφήσει ένα απόφθεγμα? Ναι, να τρώω όλο μου το φαγητό. Μου είχε αφήσει να μην... Κοίτα, μαθήματα που πήρα στο Survivor, που ίσως μερικά δεν τα περίμενα, που έχουν να κάνουν και με ανθρώπινες σχέσεις, αλλά τα έχω ξαναζήσει σίγουρα. Ενώ και στην πραγματική μου ζωή. Δεν ήταν ότι έπεσα από τα σύννεφα, σίγουρα σε στεναχωρούν, αλλά δεν έπεσα από τα σύννεφα. Σίγουρα μου έμαθε κάποια πράγματα ότι δεν είναι δεδομένα. Επίσης, πόσο σημαντική είναι η οικογένειά μου. Ναι. Ναι, αλλά το βλέπεις και εκεί με όλα τα παιδιά, γιατί όταν παίρνουμε ως μεταέπαθλη επικοινωνίας, όλοι μόλις βλέπουμε τους δικούς μας, κάτι παθαίνουμε και μπορεί ο άλλος να μην καταλαβαίνει. Γιατί εγώ έχω δει, ας πούμε, το παιχνίδι και με άλλους που είμαστε... Έλα, σταμάτα. Μη συγκινήσεις, δηλαδή. Όχι, εγώ εσύ να κοιτάω. θα βάλω ακόμη πιο πολύ τα κλάματα, ξέρεις. Και βλέπω με φίλους μου και λένε, μα τι υπερβολικός που είναι, μα τι πραγματικά. Το ζεις δηλαδή τόσο πολύ και επειδή δεν έχεις επικοινωνία με τους δικούς ανθρώπους. Μόλις τους βλέπεις, κάτι παθαίνεις. Σε άγχωνε που ήσουν τόσο καιρό μακριά από δικούς σου ανθρώπους, από την οικογένειά σου, όχι, 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 δεν με άγχωνε. Απλά κατάλαβα όταν γύρισα, ας πούμε, με την αδερφή μου, επειδή η αδερφή μου έχει πολύ διαφορετικό πρόγραμμα από μένα, είναι μανούλα, έχει τρία παιδιά, έχω τρία νηψάκια και ζει στη Θεσσαλονίκη και εγώ στην Αθήνα. Δεν συμπίπτουνε, δεν συγχρονιζόμαστε πάρα πολύ καλά. Και ξαφνικά μετά το παιχνίδι, τι να σου πω, μιλούσα μαζί της 6 ώρες στο τηλέφωνο. Το πρώτο πράγμα που έκανες με το που ήρθες, τι, ποιο ήταν? Με το που επέστρεψες. Γέμισα την μπανιέρα μου με νερό. Παρήγγειλα καλαμάκια. Και πήρα τηλέφωνο την αδερφή μου. Και το πρώτο πράγμα που είπες στους δικούς σου ανθρώπους όταν τους είδες? Εντάξει, δεν πρώτη είπα. Πρώτη αγκαλιά εννοώ. Ξέρεις, γιατί εμένα με πιάνει συναισθηματική φόρτιση. Στους άλλους, μπροστά στους γονείς μου, είμαι πάρα πολύ cool και πάρα πολύ... Ξέρεις, για να μην... δεν είμαι πολύ εκδηλωτική. Α, ναι. Ναι, και επειδή κατάλαβα ότι προφανώς και είχαν περάσει άσχημα όσο ήμουνα μέσα στο παιχνίδι. Αλήθεια, τους επηρέασε όλο αυτό. Πιέστηκαν, ναι, πάρα πολύ. Πιέστηκαν. Τώρα πάλι μιλάω για αυτό το θέμα. Πιέστηκαν. Όχι, εντάξει, και τέλος πάντων είμαι πιο χαλαρή όταν είμαι μαζί τους.